Και πάω τώρα σε ένα άρθρο που μου στείλε ένας φίλος ακροατής. Με έχει δεσμεύσει να μην πω το όνομά του. Αν με αποδεσμεύσει θα το πω. Του ρίξα μια ματιά γιατί το BMG είναι από τα εγκυρότερα ιατρικά περιοδικά. Επίγουσα έκκληση για παγκόσμια δράση. Πριν ξεκινήσω το άρθρο, θα ήθελα να σας θυμίσω τι έλεγαν κάποιοι υπεύθυνοι όταν ξεκίνησαν και κυκλοφόρησαν και τα εμβόλια. Η Dr. Mary Ramsey, επικεφαλής του τμήματος ανοσοποίησης στο Public Health England, δήλωσε: «Τα εμβόλια είναι ζωτικής σημασίας για να μας βοηθήσουν να επιστρέψουμε σε ένα φυσιολογικό τρόπο ζωής. Τα εμβόλια όχι μόνο μειώνουν τη σοβαρότητα της ασθένειας και αποτρέπουν εκατοντάδες θανάτους καθημερινά, αλλά βλέπουμε τώρα ότι έχουν επίσης πρόσθετο αντίκτυπο στη μείωση της πιθανότητας μετάδοσης του COVID σε άλλους. Ενθαρρύνω όποιον του προσφέρεται ένα εμβόλιο να το κάνει το συντομότερο δυνατό. Αν και τα ευρήματα αυτά είναι πολύ ενθαρρυντικά, ακόμη και αν έχετε εμβολιαστεί, είναι πραγματικά σημαντικό να συνεχίσετε να συμπεριφέρεστε σαν να έχετε τον ιό, να εφαρμόζετε καλή υγιεινή των χεριών και να ακολουθείτε τις οδηγίες κοινωνικής αποστασιοποίησης». Στις 28 Απριλίου του 2021. Το τι έγινε μετά στη συνέχεια, δυστυχώς όλοι το ξέρουμε. Στο τέλος θα καταλήξουν να είμαστε η χώρα που έκανε όλα τα αντίθετα. Διαβάζω το άρθρο λοιπόν, προσέξτε. Ο ιός SARS-CoV-2 έχει μολύνει περισσότερους από 278 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει καταγράψει τουλάχιστον 5,4 εκατομμύρια θανάτους από τις 26 Δεκεμβρίου του 2021. Η ανησυχητική παραλλαγή όμικρον εξαπλώνεται ταχύτατα. Ορισμένες χώρες, λέει το άρθρο που το υπογράφουν πάνω από 40 γιατροί κάθε ειδικοτήτων πανεπιστημιακοί επί του θέματος. Ορισμένες χώρες θεωρούν την πανδημία ως απόλυτη ζημία και ακολουθούν στρατηγικές που κυμαίνονται από την καταστολή της ως την εξάλληψή της. Επιδιώκουν να διατηρήσουν χαμηλά ποσοστά μόλυνσης μέσω ενός συνδυασμού εμβολιασμού, μέτρων δημόσιας υγείας και μέτρων οικονομικής στήριξης. Αυτό το πακέτο λέγεται Εμβόλια Plus. Άλλες χώρες εφάρμοσαν στρατηγικές μετριασμού που αποσκοπούν στην αποτροπή της υπερφόρτωσης των συστημάτων υγείας με τη δημιουργία ανοσίας του πληθυσμού μέσω ενός συνδυασμού μόλυνσης και εμβολιασμού. Οι χώρες αυτές βασίζονται σε μια προσέγγιση αποκλειστικά με τη χρήση εμβολίων και φαίνεται ότι είναι πρόθυμες να ανεχτούν υψηλά επίπεδα μολύνσεων υπό την προϋπόθεση ότι τα συστήματα της υγειονομικής περίθαλψής τους μπορούν να ανταπεξέλθουν. Η υψηλή μεταδοτικότητα και ο βαθμός διαφυγής του ανοσοποιητικού συστήματος από τις παραλλαγές Δέλτα και Όμικρον σημαίνουν ότι είναι απίθανο να επιτευχθεί βιώσιμη προστατευτική ανοσία του πληθυσμού με τα τρέχοντα εμβόλια που βασίζονται στο αρχικό στέλεχος. Σε σύγκριση με τη Δέλτα, λένε οι γιατροί, η Όμικρον είναι πολύ πιο πιθανό να μολύνει όσους είχαν εμβολιαστεί ή εκτεθεί σε προηγούμενες παραλλαγές του SARS-CoV-2, γεγονός που υποδηλώνει σημαντική ανοσολογική διαφυγή. Η ευρεία διασπορά επιφέρει απρόβλεπτες καταστάσεις στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Η υψηλή μετάδοση ενέχει τον κίνδυνο ταχύτερης προσαρμογής του SARS-CoV-2 με αποτελέσματα που περιλαμβάνουν αυξημένη μεταδοτικότητα, παρατηρείται με την Α, Δέλτα και Όμικρον, αυξημένη ανοσολογική διαφυγή αντισωμάτων, παρατηρείται με τη Β και Όμικρον, ή μεγαλύτερη παθογένεια όπως η Δέλτα και Α. Υπάρχουν και άλλα μειονεκτήματα σε μια στρατηγική που βασίζεται αποκλειστικά στα εμβόλια. Οι χώρες που ανέχθηκαν την υψηλή διασπορά είδαν αυξήσεις τόσο στη θνητότητα από την COVID-19, όσο και στη συνολική θνησιμότητα, δηλαδή είχαν υπερβάλλουσα θνησιμότητα, ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό και επανειλημμένα lockdown που αποσκοπούσαν στον έλεγχο της αύξησης του αριθμού των κρουσμάτων. Οι χώρες που κατέστειλαν τη μετάδοση από νωρίς είδαν μειωμένη θνητότητα και θνησιμότητα και λιγότερη οικονομική ζημιά. Και συνεχίζει το άρθρο στο BMG. Αν και ο εμβολιασμός μειώνει σημαντικά τους κινδύνους σοβαρής ασθένειας και θανάτου, η long COVID παραμένει εξίσου μια σοβαρή ανησυχία. Η διακοπή της εκπαίδευσης ως αποτέλεσμα της ασθένειας του διδακτικού προσωπικού και των μαθητών και ή τα επανειλημμένα lockdown λόγω της αποτυχίας ελέγχου της κυκλοφορίας του ιού στην κοινότητα είναι πιθανό να έχουν διαρκή αντίκτυπο στην ευημερία και τις προοπτικές της επόμενης γενιάς. Τα υψηλά επίπεδα μετάδοσης δημιουργούν επίσης ένα αρνητικό φαυλό κύκλο που ανατροφοδοτείται συνεχώς, σύμφωνα με τον οποίο σημαντικά μέτρα δημόσιας υγείας, κοίτα να δεις ρε παιδιά μας ακούγαν, όπως ή το τέστινγκ, η ιχνηλάτιση, η απομόνωση
και τα συστήματα υποστήριξης υπερφορτώνονται, καθιστώντας τα λιγότερο αποτελεσματικά, αυξάνοντας περαιτέρω τη διασπορά. Για όλους αυτούς τους λόγους θα πρέπει να υιοθετηθεί παγκοσμίως μια προσέγγιση εμβόλια Παύλα Πλάς. Αυτή η στρατηγική θα επιβραδύνει την εμφάνιση νέων παραλλαγών και θα διασφαλίσει ότι αυτές θα υπάρχουν σε ένα υπόβαθρο χαμηλής μετάδοσης, όπου θα μπορούν να ελεγχθούν με αποτελεσματικά μέτρα δημόσιας υγείας, ενώ θα επιτρέπει σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των κλινικά ευάλωτων ατόμων, να συνεχίσουν τη ζωή τους πιο ελεύθερα. Και οι συντάκτες της αναλυτικής επιστολής συνεχίζουν. Χαιρετίζουμε τις πρόσφατες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας σχετικά με τη χρήση μάσκας στην κοινότητα και στις δομές υγειονομικής περίθαλψης, αλλά πιστεύουμε ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα για την καταστολή της μετάδοσης, χωρίς να επηρεαστεί αρνητικά η οικονομική ή η κοινωνική δραστηριότητα. Κατά συνέπεια, καλούμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις εθνικές κυβερνήσεις να, πρώτον, δηλώσουν απερίφραστα ότι ο SARS-CoV-2 είναι αερομεταφερόμενο παθογόνο και να τονίσουν τις συνέπειες προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρόληψη της μετάδοσης. Ένα σαφές μήνυμα από τον ΠΟΗ θα συμβάλει στην άρση της σύγχυσης που χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογήσει ξεπερασμένες πολιτικές. Δεύτερον, να ενθαρρύνουν τη χρήση μασκών προσώπων ψηλής ποιότητας για συγκεντρώσεις σε κλειστούς χώρους και άλλα περιβάλλοντα που εγκυμονούν κινδύνους εκπομπής σωματιδίων σε υψηλά επίπεδα. Τα σημαντικά ωφέλη της μάσκας στην κοινότητα είναι πλέον καλώς τεκμηριωμένα. Οι μάσκες, για παράδειγμα, NE95, P2, FFP2 ή KF94, θα πρέπει να προτιμώνται σε όλους τους εσωτερικούς χώρους όπου συγχρονίζονται άτομα, καθώς και για τους εργαζόμενους στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης ανά πάσα στιγμή. 3. Να δώσουν οδηγίες για τον αποτελεσματικό αερισμό και τον καθαρισμό του αέρα. Είναι καιρός να προχωρήσουμε πέρα από το άνοιγμα των παραθύρων και να στοχεύσουμε σε μία αλλαγή παραδείγματος για να διασφαλίσουμε ότι όλα τα δημόσια κτίρια σχεδιάζονται, κατασκευάζονται, προσαρμόζονται και χρησιμοποιούνται με βέλτιστο τρόπο, ώστε να μεγιστοποιείται ο καθαρός αέρας για τους χρήστες, στρατηγικές που αποδεδειγμένα μειώνουν τη μετάδοση του SARS-CoV-2. 4. Να καθορίσουν κριτήρια για την επιβολή τη χαλάρωση των μέτρων όσον αφορά τη μείωση της διασποράς με βάση τα επίπεδα μετάδοσης στην κοινότητα. Τα μέτρα όπως ο αποτελεσματικός εντοπισμός των κρουσμάτων με το τέστινγκ, την ιχνηλάτηση, η απομόνωση και η υποστήριξη θα εξακολουθούσαν να είναι απαραίτητοι για την αναχέτηση της μετάδοσης. Τα χαμηλά ποσοστά μετάδοσης δίνουν σε όλα τα διαθέσιμα μέτρα την καλύτερη πιθανότητα να καταστούν αποτελεσματικά, δημιουργώντας ένα θετικό αυτοενισχυόμενο κύκλο ελέγχου της νόσου. Επαρκής οικονομική και πρακτική υποστήριξη για την απομόνωση θα πρέπει να εφαρμόζεται παντού, ιδίως σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, αλλά και σε υποβαθμισμένους τομείς, ακόμη και σε χώρες με υψηλά εισοδήματα. 5. Να υποστηρίξουν τη λήψη επιγόντων μέτρων για την επίτευξη ίσης κατανομής σε παγκόσμια κλίμακα όσον αφορά τα εμβόλια, συμπεριλαμβανομένης της κοινής χρήσης εμβολίων, της αναστολής των πατεντών εμβολίων, της άρσης των εμποδίων στη μεταφορά τεχνολογίας και της δημιουργίας περιφερειακών κέντρων παραγωγής για την εξασφάλιση άφθονου τοπικού εφοδιασμού απανταχού με εμβόλια υψηλής ποιότητας. Η παγκόσμια εξάπλωση των εμβολίων θα πρέπει να περιλαμβάνει συντονισμένες προσπάθειες για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν πρόσβαση σε έγκαιρα και ακριβή δεδομένα σχετικά με την αποτελεσματικότητα, την προστασία ή τα ζητήματα των εμβολίων. Η στρατηγική εμβόλια Plus είναι προσιτή και εφικτή. Είναι η πολιτική που υποστηρίζει ο ίδιος ο ΠΟΗ. Όπως είπε ο ίδιος ο Γενικός Διευθυντής στις 14 Δεκεμβρίου, πρέπει να είμαι πολύ σαφής. Τα εμβόλια από μόνα τους δεν θα βγάλουν καμία χώρα από αυτή την κρίση. Οι χώρες μπορούν και πρέπει να αποτρέψουν την εξάπλωση της όμικρον με μέτρα που λειτουργούν σήμερα. Δεν είναι εμβόλια αντί για μάσκες, δεν είναι εμβόλια αντί για αποστάσεις, δεν είναι εμβόλια αντί για εξαερισμό ή υγιεινή των χεριών. Κάντε τα όλα, κάντε τα με συνέπεια, κάντε τα καλά. Εγώ δεν προσθέτω τίποτα άλλο σε όσα λέμε τόσο καιρό για τα μέτρα δημόσιας υγείας.